Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα vlog από το κανάλι μου. Τι κάνετε, όπως μπορείτε να καταλάβετε είναι Πέμπτη, βρίσκομαι στο γραφείο μου, έχω πολύ και δουλίτσα αλλά σήμερα για κάποιο λόγο δεν μπορώ να συγκεντρωθώ με τίποτα και να την τελειώσω. Γενικά το μυαλό μου είναι σε 100 μέρη και δεν μπορώ πάρα πολύ καλά να συγκεντρωθώ. Σήμερα λέγαμε μήπως συναντηθούμε με τα κορίτσια, μήπως έρθουν εδώ πέρα για καφέ η Μαρία και η Κατερίνα, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν και γενικά προσπαθούσαμε να συναντηθούμε μέσα στον προηγούμενο μήνα και να κανονίσουμε καφεδάκι στο σπίτι μου, αλλά ακόμα δεν έχει προκύψει, ελπίζω μέσα στις επόμενες εβδομάδες να τα καταφέρουμε. Οπότε χαλαρά σήμερα. Μόλις μίλησα με τον κτηνίατρο εντωμεταξύ και μου είπε ότι βγήκανε οι δεύτερες εξετάσεις που περιμέναμε από την προηγούμενη εβδομάδα και είχε επιτέλους τα αποτελέσματα. Η εξέταση αυτή που έκανε λοιπόν μας έδειξε ότι η Μωήρα είναι θετική στον κορονοϊό. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς, μην μπερδεύεις το κορονοϊό σου, αυτός δεν έχει καμία σχέση με τον δικό μας τον κορονοϊό. Αυτό που έχει η Μωήρα, η λοιμώδης περιτονίτιδα, είναι ένας κορονοϊός και αυτός. Διαφορετικός, τελείως διαφορετικός από το δικό μας. Η εξέταση λοιπόν αυτή μας έδειξε ότι σε κάποια φάση η Μωήρα είχε έρθει σε επαφή με κάποια άλλη γάτα η οποία είχε και εκείνη κορονοϊό. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ο ιός αυτός είναι αυτός που οδηγεί στην λοιμώδη περιτονίτιδα ή αλλιώς FIP. Τώρα, μάθαμε από την ξαδερφή του Θωμά, που είναι επίσης κτηνίατρος, αλλά δυστυχώς βρίσκεται στην Αθήνα, ότι στην Αθήνα κάνουν σε κάποια εργαστήρια μια εξέταση, όπου παίρνουν υγρό και το στέλνεις στο εργαστήριο και σου κάνει μια πιο εξειδικευμένη εξέταση, η οποία δείχνει αν όντως είναι FIP. Τουλάχιστον αυτό κατάλαβα εγώ. Οπότε, το επόμενο βήμα θα είναι να κάνουμε αυτήν εδώ πέρα την εξέταση. Λογικά την επόμενη εβδομάδα, γιατί τώρα θα κλείσουν για τριήμερο σίγουρα όλοι, όπως αύριο είναι τα Θεοφάνεια. Και επειδή μου η Ρίτσα ακόμα δεν είναι αρκετά φουσκωμένη, να μην την πάμε από τώρα να κάνει την παρακέντησή της. Λογικά από εβδομάδα θα πάμε να κάνουμε την παρακέντηση και θα κάνουμε την εξέταση αυτή και θα περιμένουμε να μας στείλουν τα αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν το παρατηρείτε, αλλά μέσα στις προηγούμενες μέρες κούρεψα λιγάκι τον πόθο που βρίσκεται πίσω μου, γιατί τα κλαδάκια του είχαν φτάσει σχεδόν μέχρι το πάτωμα και δεν είχε κάπου αλλού να επεκταθεί. Και προσπαθώ να κάνω τώρα με τα clippings που έβγαλα να δημιουργήσω καινούργιες ριζούλες, ώστε μετά να το φυτέψω μέσα σε χώμα και να φτιάξω κάποιες καινούργιες γλαστρούλες. Θα σας δείξω κάποια άλλη στιγμή το πώς θα πάει αυτό, γιατί προς το παρόν είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα πάρει 1 με 2 μήνες από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι διάβασα. Η Μωηρίτσα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο μπαλκόνι και ελιάζεται. Αυτά, επιστρέφω στη δουλειά. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ακόμη ένα vlog. Θα το πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, έχω ετοιμαστεί για να βγούμε στα μαγαζιά. Θα πάμε να πάρουμε κάτι δωράκια. Θα πάμε σούπερ μάρκετ, θα πάμε να κάνουμε κάποιες δουλίτσες. Έχω ντυθεί πάρα πολύ απλά. Έχω βάλει το τζινάκι μου, τώρα φοράω ακόμα παντόφλα. Και έχω βάλει από μέσα ένα πουλοβεράκι λευκό που έχω. Βάλα αυτό εδώ πέρα το παλτουδάκι το οποίο έχω, το οποίο είναι κοντό. Θέλει λίγο ένα ξύρισμα. Υπάρχουν κάτι ειδικά μηχανηματάκια που το κάνει, αλλά μπορεί να το ξυρίσει και κανονικά. Μου το έχει διαλύσει βασικά η Μπέλα, γιατί πηδάει συνέχεια πάνω μου και μου το έχει κάνει χάλια με τα νύχια τη. Αλλά επειδή αυτό εδώ πέρα είναι πάρα πολύ φαρδί, είναι πολύ oversized και δεν μου αρέσει, του έβαλα μία ζώνη για να το κάνω λίγο να φαίνεται πιο στενό. Αυτή είναι μία παμπάλαια ζώνη, πάρα πολύ παλιά, αλλά πρέπει να ήταν δερμάτινη για να ζει ακόμα. Οπότε το φοράω έτσι. Δεν θα βαφτώ, δεν θα μπω στη διαδικασία. Όπως βλέπετε, το δέρμα μου είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι το αφήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Έχω κάνει πάρα πολύ δουλειά με το δέρμα μου αυτή την εβδομάδα, γιατί την προηγούμενη χάλασε. Αλλά ακόμα είναι στη διαδικασία της θεραπείας. Hey.
Επιστρέψαμε από το σούπερ μάρκετ και πάμε να δούμε τα λιγοστά πράγματα τα οποία αγοράσαμε. Έχουμε ένα κεφαλοτήρι τριμμένο, μία φέτα σολομού που θα τη φάμε τις επόμενες μέρες με σαλάτα και διάφορα άλλα, οπότε δεν πήρα δύο γιατί θα είναι υπερβολικό. Αυτό θα είχαμε ήδη. Πήραμε όμως μία τετράδα με αντισηπτικά μαντιλάκια, μία οχτάδα με χαρτιά υγείας. Πήραμε να δοκιμάσουμε αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι για την υγρασία, για κάπου που το θέλουμε. Δύο gel ξυρίσματος, σαν αφρός ξυρίσματος αλλά σε gel μορφή. Προφανώς αυτά είναι του Θωμά. Ήταν ένα συν ένα δώρο. Μία μεγάλη συσκευασία με ντοματίνια. Δύο συσκευασίες σαλάτες τρικολόρε. Ένα cottage cheese για τις σαλάτες μου. Δύο τέτοια αναψυκτικά σουέπς με γεύση ρόδι, τα οποία τα δοκιμάσαμε στο σπίτι των κουμπάρων μας την προηγούμενη εβδομάδα και μας άρεσε πολύ. Βασικά ήταν πιο πολύ σαν γεύση βύσσινο παρά σαν γεύση ρόδι. Και μας είπαν και καλά λόγια για το σουέπς μοχή. Οπότε πήραμε να δοκιμάσουμε και αυτό. Μοχίτο χωρίς αλκοόλ, έτσι. Ένα κατσικίσιο τυρί. Αυτό εδώ στο στυλ πυραμίδες, το οποίο δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Θέλω να το δοκιμάσω τώρα. Πήρα από το Lidl αυτό εδώ πέρα το έτοιμο ψημένο σκορδόψωμο για να το φάμε με το σημερινό μας το φαΐ. Μερικά αγγουράκια. Δύο άγουρα, αρκετά άγουρα αβουκάντο. Γιατί τα προηγούμενα τα χρησιμοποιήσαμε. Και εδώ πέρα έχουμε μερικά λεμονάκια. Και βρήκα και πήρα μία ανθοδέσμη με λευκές τουλίπες. Σίγουρα είναι οι πρώτες της χρονιάς και γενικά νομίζω ότι είναι οι πρώτες της σεζόν, εκτός αν είχα πετύχει και πριν κανένα δίμηνο, δεν είμαι σίγουρη, αλλά γενικά ξέρετε ότι είναι από τα αγαπημένα μου λουλούδια για να έχω στην κουζίνα και γενικά στο σπίτι, οπότε χαίρομαι που βρήκα. Αυτά λοιπόν είναι, τώρα θα πάω να τα μαζέψω και θα ζεστάνω το φαΐ μας που είναι από χθες για να φάμε. Σήμερα θα φάμε σούπα βελουτέ με παντζάρι και σε περίπτωση που αναρωτιέστε, αυτή εδώ πέρα θα ανέβει στο βίντεο με τις σούπες που σας χρωστάω από πέρσι. Μείνετε συντονισμένοι, αν ο καιρός αποφασίσει να χειμωνιάσει θα τη δείτε λογικά αυτόν τον μήνα. Καθόμασταν με την ησυχία μας και βλέπαμε τη σειρά που αρχίσαμε πρόσφατα και παρακολουθούμε και μας αρέσει, το οποίο είναι το Alice in Borderland by the way και είναι αρκετά καλή, αλλά είναι λίγο περίεργη, δηλαδή θυμίζει λίγο Squid Game. Μας παίρνει τηλέφωνο ο φίλος μας και παλιός μας συμφοιτητής, ο οποίος είναι και κολλητός του Θωμά και βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα και μας είπε «Δεν πάμε για περπάτημα». Και τώρα θα κατέβουμε στη Νέα Παραλία να πάμε για περπάτημα. Όχι ότι δεν μας χρειάζεται περπάτημα μετά από όλα αυτά που έχουμε φάει τις γιορτές. Μας χρειάζεται. Και είχαμε πει και μόνοι μας ότι θα το ξεκινήσουμε πάρα πολύ σύντομα. Αλλά η ώρα κοντεύει 11 το βράδυ. Και έχουμε και μια ηλικία πλέον. Και έχουμε για μια ηλικία πλέον, δεν βγαίνουμε τέτοιες ώρες. Όχι, εντάξει, θα βγούμε. Θα βγούμε, μας ξεκούνησε. Οπότε έβαλα αυτήν εδώ πέρα την μπλουζίτσα που είναι αρκετά λεπτή. Δεν θέλω να βάλω κάτι πάρα πολύ χοντρό, γιατί θα βάλω από πάνω το παρκά μου. Και από κάτω έχω βάλει αυτό το. Πώς να το πω, παντέλονο κολάν, να το πω. Δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά, αλλά κάνει τέτοια σχέδια. Κάπως έτσι καρό. Θα φορέσω από κάτω απλό αθλητικό και το παρκά μου και θα φύγουμε. Τίποτα ιδιαίτερο. Το παρκά είναι λίγο άσχετο σε χρώμα. Δεν μου βολέψει ποτέ αυτό το μπουφάν. Αλλά δεν θα βάλω και το παλτό μου για να πάω για περπάτημα. Οπότε, μάλλον θα πάρω και λεφτά μαζί μου. Θα πάρω όμως την τσάντα μου. Κάπου πρέπει να βάλω και την κάμερα. Οπότε, πάμε για περπάτημα! We'll be right back.
Καλησπέρα σας, παιδιά, τι κάνετε? Λοιπόν, μόλις γυρίσαμε στο σπίτι, είναι Παρασκευή απόγευμα. Εγώ νιώθω εντωμεταξύ όλη μέρα ότι σήμερα είναι Σάββατο. Επειδή είναι αργία, ήμασταν καλεσμένοι για φαγητό αλλού και μόλις τώρα μπήκαμε στο σπίτι, καθίσαμε αρκετές ώρες, έχει βραδιάσει, είναι 8.30 ώρα τη νύχτα. Πήγαμε κατά τις 2. Σήμερα το παρακάναμε, καθίσαμε πάρα πολλές ώρες. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Και τώρα γυρίσαμε σπιτάκι, θα καθίσουμε λιγάκι να δούμε τίποτα. Έχουμε αφήσει αυτή τη σειρά που σας έλεγα στη μέση, έχουμε 2 επεισόδια ακόμα και τελειώνει η σεζόν, οπότε λογικά θα την τελειώσουμε σύντομα, αν όχι σήμερα, αύριο. Τήλεξε ίσα ίσα εντωμεταξύ και το δωράκι για την επίσκεψη που πηγαίναμε, ίσα ίσα πρόλαβα, το τήλεξα πάρα πολύ γρήγορα και γενικά φύγαμε λίγο άρον-άρον από το σπίτι και γι' αυτό δεν βάφτηκε κιόλας, γιατί φανταστήκαμε ότι θα πάμε αργότερα, αλλά τελικά ήταν για νωρίτερα και τέλος πάντων δεν πειράζει. Γενικά προσπάθησα σήμερα να μην φάω πάρα πολλά πράγματα, αν και το τραπέζι ήταν full γεμάτο και είχε άπειρα ωραία πραγματάκια. Ένιωθα ότι θέλω να φάω μόνο κρέας και σαλάτα, οπότε φάγα μπιφτεκάκι, λουκανικάκι και ένα σνιτσελάκι και το συνόδεψα με σαλατούλα και έχει και ένα εκπληκτικό ρεβανί στο τέλος με παγωτό. Οπότε έφαγα από αυτό. Αυτά, θα σας αφήσω για την ώρα, πάω να αλλάξω και θα καθίσουμε χαλαρά εδώ πέρα στο σπιτάκι. Τι ωραία που έχουμε άλλες 2 μέρες για Σαββατοκύριακο και δεν είναι μόνο μία όπως νόμιζα. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Σάββατο σήμερα και από το πρωί κάνουμε λίγο έτσι δουλίτσες στο σπίτι, μικροδουλειές εντός και εκτός σπιτιού και τακτοποιούμε έτσι κάποια πραγματάκια κλπ. Τώρα έχω ανέβει λιγάκι πάνω στο γραφείο να απαντήσω κάποια σχόλια, να κάνω κάποιες έτσι μικροδουλειές για το κανάλι και να δω γενικά τι μπορώ να κάνω. Προχθές κάθισα και έκανα λίγο editing στο βίντεο αυτό που σας έλεγα με τις σούπες. Αν ο καιρός το επιτρέψει και χειμωνιάσει, θα ανέβει αυτόν τον μήνα, αλλιώς δεν ξέρω. Θέλετε να το δείτε αυτόν τον μήνα? Έχω κόψει τα πλάνα που θέλω, αλλά τώρα το βίντεο είναι μία ώρα. Πρέπει να το μικρύνω, να το κάνω πολύ πολύ μικρότερο, να βάλω intro, outro, να βάλω από πάνω το voiceover που θα σας λέω τις συνταγές κλπ. Θέλει ακόμα δουλειά, δεν είναι ότι έχει τελειώσει, δηλαδή δεν είναι να ανέβει soon, πάρα πολύ σύντομα. Το υπολόγιζα για τέλος του μήνα, αλλά θα φανεί κιόλας από το άμα ο καιρός χειμωνιάσει. Γιατί αν δεν χειμωνιάσει, μήπως θα το αφήσω για τον άλλο μήνα, δεν ξέρω. Αυτό ήταν σίγουρα ένα από τα βίντεο τα οποία ετοίμαζα για αυτόν τον μήνα. Σήμερα έχει μια καταπληκτική ημέρα. Είναι πάρα πολύ ηλιόλουστη, πάρα πολύ ζεστή όταν είσαι στον ήλιο. Όταν δεν είσαι στον ήλιο, έχει κρύο. Και θα μπορούσαμε να βγούμε, αλλά επειδή και χθες ήμασταν έξω όλη μέρα, θέλουμε λίγο να κάτσουμε στο σπίτι να ηρεμήσουμε. Αυτά. Πάω να απαντήσω μερικά σχόλια και θα μιλήσουμε μετά.
Καλημέρα, τι κάνετε? Είναι Κυριακή πρωί και είμαι στο γραφείο μου γιατί αποφάσισα σήμερα να κάτσω λιγάκι να δουλέψω πάνω στο επόμενο vlog. Και σε αυτό το vlog που σας γυρνάω αυτή τη στιγμή, λίγο να πιάσω να το ξεκινήσω. Δεν το συνηθίζω να το κάνω αυτό. Συνήθως το ξεκινάω και το κάνω edit τη Δευτέρα. Αλλά επειδή αύριο έχω πάρα πολλές δουλειές και έχουμε κανονίσει και με ένα φίλο μας, δεν θέλω να το αφήσω για αύριο, αλλά παράλληλα δεν θέλω να το ξεκινήσω και την Τρίτη, γιατί ξέρω ότι δεν θα μου βγει χρονικά. Γιατί έχουμε κανονίσει και κάτι για την Τετάρτη, οπότε και πάλι δεν θα προλάβω να κάνω edit το απόγευμα της Τετάρτης. Και γενικά θέλω το απόγευμα της Τετάρτης το βίντεο να είναι ήδη ανεβασμένο και έτοιμο. Οπότε είπα σήμερα που έχω λίγο έτσι χρόνο το πρωί, να κάτσω να το κάνω. Να ξεκινήσω τέλος πάντων να το κάνω edit. Δεν μπορώ να το κάνω edit, αλλά μπορώ να κάνω τα πρώτα κοψίματα των τριών πρώτων ημερών και να μείνει μόνο η σημερινή. Αυτό θα κάνω και θέλω το μεσημέρι να σας γυρίσω και ένα βιντεάκι, μια συνταγή τέλος πάντων για ένα βιντεάκι. Μετά το βίντεο με τις σούπες δεν έχω ιδέα ποιο θα ανέβει πρώτο. Πρέπει λιγάκι να το οργανώσω στο κεφάλι μου, γιατί έχω γυρίσει συνταγές από 1, 2, 3, 4, 5 διαφορετικά βιντεάκια μαζί με τις σούπες βέβαια. Και το κάθε ένα βιντεάκι έχει μέσα μία συνταγή, δύο συνταγές. Κάποια είναι και με τίτλους που μπορεί στην πορεία να αλλάξουν, δεν ξέρουμε καν αν θα μείνουν έτσι, ναι. Μία με δύο συνταγές έχει το κάθε βίντεο, οπότε πρέπει λιγάκι να αποφασίσω τι θα κάνω. Και έχω σκοπό να γυρίσω και κάποιες για έκτο βίντεο, το οποίο θα είναι με σαλάτες και δεν έχω γυρίσει ούτε μία αυτή τη στιγμή. Τον επόμενο μήνα θα ανέβει και μία συνταγή μόνη της ατομική, ελπίζω. Θα είναι γλυκό, ακόμα δεν το έχω γυρίσει ούτε αυτό, πρέπει να το γυρίσω. Ήταν να το γυρίσω μέσα στο Δεκέμβριο και το ανέβαλα ξανά και ξανά. Σήμερα που λέτε, ξύπνησα και ήθελα να φάω λουκανικοπιτάκια. Αλλά δεν είχαμε λουκανικοπιτάκια και δεν είχαμε ούτε λουκανικάκια για να φτιάξω λουκανικοπιτάκια. Οπότε άνοιξα την κατάψυξη και βρήκα το Next Best Thing, το οποίο ήταν κάτι κατεψυγμένες πιτσούλες, πιτσάκια μικρά που σας τα είχα δείξει και πιο παλιά. Είναι από το Lidl, αλλά δεν είναι από στάνταρ συλλογή. Δηλαδή τα φέρνουν που και που, και εγώ πρώτη φορά τα βρήκα. Στις καταψύξεις, άμα τα βρείτε, ωραία είναι, πάρτε τα. Και έκανα ένα μίξ έτσι από διάφορα πιτσάκια, έφαγα 4 και τώρα πίνω το καφεδάκι μου. Το οποίο καφεδάκι μου σήμερα βγήκε χάλια. Καταρχάς μου φύγε το φίλτρο από τη θέση του όπως το περίμενα. Και μου τις πάει πάρα πολύ όταν γίνεται αυτό, γιατί πέρασε από μέσα ο καφές και δεν θα έπρεπε να περάσει και βγήκε στο ποτήρι και στην κανάτα. Και γενικά η γεύση του καφέ δεν είναι και τόσο νόστιμη. Και πήρα αυτή τη φορά να δοκιμάσω το φίλτρο του Lidl που έχει με γεύση φουντούκι. Γιατί είχα και ένα κουπόνι από το ξύνεις κερδίσεις, πώς λέγεται αυτό τέλος πάντων. Και λέω, άντε καλά, ας το δοκιμάσω. Γιατί ο κλασικός που παίρνω, ο Jacobs, έβγαινε με διπλάσια τιμή. Οπότε λέω, ας το δοκιμάσω. Μπορεί να είναι ωραίος και να τον πάρω και να έχει όντως και χαμηλότερη τιμή. Δεν μου άρεσε. Δεν ξέρω. Δεν είναι χάλια, αλλά δεν είναι τόσο ωραίος όσο είναι ο άλλος. Τώρα μου βγήκε και πάρα πολύ χάλια έτσι από το φίλτρο αυτό, με αυτό που έγινε με το φίλτρο και. Τέλος πάντων, αυτά που λέτε, πάω να συνεχίσω το editing, γιατί πρέπει το μεσημέρι σε κανένα διωράκι να ξεκινήσω να μαγειρεύω και να γυρνάω βίντεο και θέλω να κάνω όσο περισσότερη δουλειά γίνεται τώρα. By the way, ξέχασα να σας πω ότι χθες το βράδυ είδαμε ακόμα μια ταινία, δεν είναι χριστουγεννιάτικη, σταματήσαμε τις χριστουγεννιάτικες ταινίες εδώ και λίγο καιρό. Είναι η ταινία See How They Run, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν έτσι παρόμοιο με το Knives Out στα μαχαίρια που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν μου άρεσε τόσο όσο το Knives Out. Ήταν λίγο πιο βαρετό στην αρχή, από το μέσο και μετά έγινε λίγο καλύτερο, αλλά τη χαρακτήριζα μέτρια, δεν μ' άρεσε τόσο πολύ όσο το άλλο. Αυτό. Που λέτε, είχαμε πει ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, βασικά την Κυριακή, ότι θα ξεστολίζαμε το σπίτι. Είχα μπει σε mood ότι θα το ξεστολίσουμε, αλλά ο Θωμάς δεν έχει καμία απολύτως όρεξη και έχει άλλες δουλειές να κάνει, οπότε δεν ψήνουμε να το ξεστολίσω μόνη μου. Λογικά το βλέπω για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Λίγο θα το αργήσουμε φέτος. Δεν μπορώ να πω ότι με χαλάει κιόλας, αλλά παράλληλα θέλω και να το ξεστολίσω και να αλλάξω λίγο και πάλι τη διακόσμηση στο σπίτι και να μεταφέρω πράγματα αριστερά-δεξιά.
Μ' αρέσει βέβαια με τα λαμπάκια, αλλά νιώθω ότι από εδώ και πέρα, άμα το ανάβω, θα είμαι λίγο εκτός εποχής. Ότι τελείωσαν οι γιορτές. Για μένα, μετά την πρωτοχρονιά, λίγο τελείωσαν οι γιορτές. Αλλά είναι ωραίο το θέμα αυτό με τα λαμπάκια, δεν μπορώ να πω. Οπότε θα κάτσω να δω τίποτα στο Netflix. Γιατί τελείωσα και με τα πρώτα κοψίματα που σας έλεγα για το βίντεο. Πήγα, συνέχισα λίγο τώρα. Έκανα και το άλλο μου το βιντεάκι σήμερα. Έκανα γενικά πραγματάκια. Οπότε μπορώ και εγώ να κάτσω τώρα και να ξεκουραστώ. Γιατί από αύριο έχει πάλι πολύ δουλίτσα. Λοιπόν, εν τέλει δεν ξεστολίσαμε και επειδή δεν σας τράβηξα και πάρα πολλά σήμερα, σκέφτομαι μήπως συνεχίσω το vlog και αύριο. Θα έχουμε επισκέψεις. Αυτά για την ώρα, θα σας αφήσω κάπου εδώ για σήμερα. Φιλιά πολλά. Γεια σας. Καλησπέρα και πάλι εδώ. Είναι Δευτέρα βραδάκι. Η ώρα είναι ακόμα μόλις 6:25. Αλλά εγώ νιώθω λες και είναι 8-9, γιατί έχει βραδιάσει και έχει πίσει σκοτάδι έξω. Ήρθε ένας φίλος μας πριν μερικές ώρες και μιλούσαμε. Και επειδή θέλει να αγοράσει κάτι, πήγαν με το Θωμά να το αγοράσουν από το IKEA. Και ενώ είχαμε πει στην αρχή να βγαίναμε, εμείς ψιλοβαριόμασταν κιόλας και είπαμε να παραγγείλουμε να πάρουμε κάτι τέλος πάντων απ' έξω και να το φάμε στο σπίτι. Οπότε, μάλλον μετά γυρνώντας, θα φέρουν και φαγητό για να φάμε από κάποιο μαγαζί. Δεν ήταν και πάρα πολύ γεμάτη αυτή η μέρα όσον αφορά το vlogging. Αλλά όσον να είναι, είναι μια έξτρα μέρα vlogging. Οπότε, μάλλον αυτό το vlog θα κλείσει με φαγητό, ταινιούλα στο σπίτι και χαλαρά. Από σήμερα το βράδυ λοιπόν θα έχουμε βροχές. Ήδη μου υποθωμάσω ότι έπεσε η θερμοκρασία, οπότε μπορεί και να έχουμε σύντομα και το βίντεο με τις σούπες. Για την άλλη Κυριακή δεν υπόσχομαι κάτι, γιατί μάλλον δεν θα προλάβω να το τελειώσω, αλλά μπορεί, μπορεί για την παράλληλη, θα δούμε. Μόλις πριν από λίγο έφυγε ο φίλος μας και σιγά σιγά θα πάμε για ύπνο. Φυσικά ο Θωμάς τον πήγε μέχρι το σπίτι του. Τον περιμένω και μετά θα πάω για ύπνο. Έξω φυσάει πάρα πολύ, ακούγεται δηλαδή από μέσα από το σπίτι. Φανταστείτε πόσο φυσάει. Μάλλον έρυπε σε αρκετά η θερμοκρασία. Πάρα πολύ χαλαρά σήμερα, όπως είδατε. Πήγαμε να φάμε απ' έξω. Ξεχάσανε τα κολοκυθάκια μας. Δεν τα βάλανε καν στην παραγγελία. Ενώ το παραγγείλαμε, δεν τα γράψανε ποτέ και δεν μας τα ετοιμάσανε ποτέ. Και ενώ θέλαμε να φάμε κολοκυθάκια, τελικά φάγαμε μόνο πατάτες με κρέας. Τέλος πάντων, τώρα δεν πειράζει. Τουλάχιστον μας βάλανε μπουλκα γλυκάκια. Εγώ τσίμπησα ένα. Και τα υπόλοιπα τα δώσαμε στο Γιώργο, γιατί δεν θέλουμε άλλα γλυκά στο σπίτι. Φτάνει. Αύριο θα συνεχίσω το edit και ελπίζω την Πέμπτη να βλέπετε εσείς αυτό το vlog στην ώρα του. Αν το βλέπετε στην ώρα του, σημαίνει ότι πρόλαβα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά που ήσασταν εδώ και είδατε το vlogάκι μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα το πούμε την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη, με ένα νέο vlog. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Φιλάκια πολλά από μένα. Γεια σας!